Μια πρώτη τάξη ευκαιρία να προβληθεί το φρέσκο ψωμί βλέπουν οι αρτοποιοί την σημερινή Παγκόσμια ημέρα άρτου. Παγκόσμια ημέρα ψωμιού. Το ερώτημα, ποιο ψωμί? Το φρέσκο ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς ή το κατεψυγμένο ψωμί από τα διάφορα σημεία που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στις αγορές όλου του κόσμου? Τον τελευταίο καιρό και ειδικά ο Έλληνας καταναλωτής είναι σε μεγάλη σύγχυση. Δεν μπορεί να διακρίνει τα σημεία που διαθέτουν φρέσκο ψωμί με τα σημεία που διαθέτουν κατεψυγμένο ψωμί. Και αυτό με τις ευλογίες της πολιτείας, με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση με το τελευταίο μνημόνιο εκχώρησε το δικαίωμα σε διάφορα καταστήματα που προβαίνουν στην έψιση κατεψυγμένου ψωμιού να ονομάζονται φούρνος, να ονομάζονται αρτοπία. Ο πρόεδρος των αρτοπιών της Ελλάδας υπενθυμίζει στους καταναλωτές τα ωφέλη του φρέσκου ψωμιού έναντι του κατεψυγμένου, με βάση πάντα, όπως τονίζει, τις επιστημονικές έρευνες που κατά καιρούς τονίζουν τη σπουδαιότητα και τη διατροφική του αξία. Το κατεψυγμένο ψωμί δεν το λέω εγώ σαν πρόεδρος, δεν το λέμε εμείς οι φουρναρέοι, το λέει η επιστημονική κοινότητα. Το λένε έρευνες που έχουν γίνει και στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιαπωνία, στην Αμερική. Έχει διπλάσια έως και τριπλάσια ποσότητα μαγιάς. Και αυτό γίνεται για να έχει την διατηρησιμότητα του ενός χρόνου που φτάνει. Τι σημαίνει διπλάσια και τριπλάσια ποσότητα μαγιάς? Δεν είναι καλό για την υγεία. Και ακόμη πάλι οι ίδιοι επιστήμονες λένε ότι μπορεί να προκαλέσει και βλάβη στην υγεία ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Τι ζητούμε σήμερα και με ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας ψωμιού από τους καταναλωτές? Να είναι προσεκτικοί, να μην ξεγελιούνται από τη βιτρίνα, να μην ξεγελιούνται από τις προσφορές και κάτι ακόμη, να εμπιστεύονται το φούρνο της γειτονιάς.